Γεια σας φίλοι μου, καλωσορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Για όσους δεν με ξέρετε, εγώ είμαι η Λαμπρινή από το labruka.gr και εδώ στο κανάλι μου μοιράζομαι τις κατασκευές που φτιάχνω, ιδέες διακόσμησης και μεταμορφώσεις επίπλων. Όσοι πάλι με ξέρετε και έρχεστε εδώ συχνά και βλέπετε τα βιντεάκια μου, έχετε καταλάβει ότι έχω και πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο. Ξέρετε όμως το λόγο γιατί άργησα και γιατί έχω καθυστερήσει τόσο πολύ, γιατί στο τελευταίο βίντεο σας ενημέρωσα ότι έχω αναλάβει ένα πολύ μεγάλο project να μεταμορφώσω το καφενείο του χωριού μου. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα, ακόμα έχω πολλή δουλειά, δεν έχω τελειώσει, όμως σήμερα ήρθα εδώ για να σας δείξω κάποια πράγματα τα οποία ήδη έχουν αλλάξει, όπως έναν τεράστιο καναπέ τον οποίο τον έχω μεταμορφώσει ριζικά. Είναι στην ουσία ένα σχημόπαπο που μεταμορφώθηκε σε κύκνο, θα καταλάβετε στην πορεία τι εννοώ, και επίσης θα σας δείξω και πώς μεταμόρφωσα μία κορνίζα με λίγα υλικά, πώς έχω μεταμορφώσει έτσι αυτό τον πίνακα και τον έχει αναδείξει η κορνίζα του για να φαίνεται πολύ πιο όμορφος, έτσι ώστε να διακοσμήσει πάρα πολύ όμορφα το καφενείο. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε και να βάλω και στο κλίμα και αυτούς που έχουν έρθει για πρώτη φορά και βλέπουν αυτό το βίντεο για να καταλάβουν πώς ήταν το καφενείο πριν το ανανεώσω, πριν ξεκινήσω δηλαδή την ανανέωσή του. Στο προηγούμενο βίντεο λοιπόν ασχολήθηκα με τις καρέκλες του καφενείου, ήταν πάρα πολλές εννοείται και έτσι λοιπόν τις πήρα στο σπίτι μου και άρχισα σιγά σιγά να τις μεταμορφώνω. Στο προηγούμενο βίντεο σας έχω δείξει με κάθε λεπτομέρεια πώς μπορείτε να βάψετε καρέκλες μέρη πολύ νερού για πολύ σκληρή χρήση. Έχω κάνει όλη τη διαδικασία, θα τη βρείτε εκεί κατά γράμμα. Οπότε το τελευταίο βήμα που έκανα ήταν να βάλω και τα τσοχάκια κάτω από τις καρέκλες για να μην κάνουν και θόρυβο κάτω στο πάτωμα και εδώ βλέπουμε όλες τις καρέκλες έτοιμες, μεταμορφωμένες. Έχει γεμίσει το δωμάτιο καρέκλες, λείπουν τα κορίτσια από το δωμάτιο και έτσι έχω εκμεταλλευτεί το χώρο και το γέμισα στην κυριολεξία. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ γιατί εκεί έκανα τη δουλειά μου πάρα πολύ όμορφα και με την ησυχία μου βέβαια για να έχω ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ήρθε λοιπόν το αυτοκίνητο με τους βοηθούς, φορτώσαμε τις καρέκλες, τις πήγαμε στο καφενείο και αμέσως μόλις τις βάλαμε μέσα φώτισε ο τόπος όλος. Πραγματικά δηλαδή έφυγαν αυτά τα σκούρα χρώματα με μιας και αμέσως φώτισε όλο το καφενείο με αυτές τις καρέκλες που έχουν αυτή την πολύ γλυκιά μπέζ βάση και με τα μπλε μαξιλάρια. Άφησα λοιπόν καρέκλες και πήρα πράγματα, πήρα τον πίνακα που σας είπα, κάποια άλλα μικρά διακοσμητικά τα οποία θα τα μεταμορφώσουμε σιγά σιγά και φυσικά τον τεράστιο καναπέ με τον οποίο σήμερα θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με αυτόν για να σας δείξω με κάθε λεπτομέρεια τη μεταμόρφωσή του. Αυτός ο καναπές λοιπόν είναι ένας πολύ παλιός παραδοσιακός νησιώτικος καναπές, φαίνεται και από το σχήμα που έχουν τα μπράτσα του που είναι σε σχήμα γόνδολας. Μετά το άλλο που παρατήρησα είναι ότι αυτός ο καναπές δεν ήταν έτσι από την αρχή, στην ουσία έχει προσθεθεί ένα κομμάτι ξύλο στην πλάτη του για να μπορέσει αργότερα ένας μάστορας ο οποίος ασχολήθηκε μαζί του να τοποθετήσει στην πλάτη του αυτό το μαξιλάρι. Αυτή είναι η κορνίζα, η οποία θα σας δείξω πώς τη μεταμόρφωσα. Ένας πάρα πολύ παλιός πίνακας, ο οποίος φημολογείται ότι έχει και τρύπες από σφαίρες πάνω του. Έχει βέβαια περαστεί η κορνίζα του με λαδομπογιά, σε σημείο που έχει καταστρέψει δηλαδή και τον ίδιο τον πίνακα, κάτι που είναι τραγικό εντελώς. Οπότε λοιπόν, πρώτα θα ξεκινήσουμε με τη μεταμόρφωση αυτού του πίνακα, της κορνίζας, και πάμε να σας εξηγήσω τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Αφαίρεσα λοιπόν το κορδόνι, αυτό που στερέωνε το πίνακα πάνω στον τοίχο και μετά έβγαλα την πίσω κορνίζα, το πίσω μέρος του πίνακα, το οποίο ήταν ένα κομμάτι ξύλο για να στερεώνει τον πίνακα στη θέση του και όπως βλέπετε ήταν κυριολεκτικά λιωμένο. Φανταστείτε δηλαδή πόσα χρόνια πραγματικά είναι αυτός ο πίνακας. Αφαίρεσα λοιπόν τον πίνακα ζωγραφικής, τον άφησα στην άκρη, ο οποίος ήταν και αυτός ζωγραφισμένος πάνω σε κομμάτι ξύλου, σε κοντραπλακέ νομίζω. Φανταστείτε δηλαδή πόσο παλιός μπορεί να είναι που δεν είχε ούτε σε καμβά δεν ήταν ζωγραφισμένος. Οπότε λοιπόν έχω δύο μέρη, έχω την εξωτερική κορνίζα και την εσωτερική, τα οποία τα έπλυνα και τα καθάρισα πολύ καλά με νερό και ξύδι, για να περάσω μετά στο επόμενο βήμα που είναι το βάψιμο. Και πώς να βάψεις τώρα μια κορνίζα η οποία έχει πάρα πολλά σκαλίσματα και είναι περασμένη με άπειρα στρώματα λαδομπογιάς. Κάποτε η λαδομπογιά ήταν πάρα πολύ στη μόδα και τα πάντα όλα τα βάφαμε με λαδομπογιά. Οπότε λοιπόν τη λύση μας τη δίνει το χρώμα κυμολίας φυσικά. Θα προτιμούσα να ήταν στο φυσικό χρώμα του ξύλου, να ήταν ξύλινη έστω βερνικωμένη τουλάχιστον, να μπορέσω κάπως να την τρίψω, να την επαναφέρω στο φυσικό της χρώμα, αλλά δυστυχώς αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει
και χρησιμοποίησα ένα πάρα πολύ καλό χρώμα κυμολίας, το οποίο μου έδωσε τη λύση με δύο χέρια, πέρασμα, εδώ βλέπετε το δεύτερο χέρι, είχα την απόλυτη, την τέλεια κάλυψη. Το συγκεκριμένο χρώμα κυμολίας το έχω αγοράσει από το κατάστημα του Σμυρνιόπουλου. Μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, αλλά και να δείτε και την ποικιλία χρωμάτων που υπάρχει σε αυτή την μπογιά. Την επόμενη μέρα, αφού στέγνωσε πολύ καλά το χρώμα κυμολίας, πήρα λίγο από το χρώμα που είχα ήδη στο κουτί, περίσσευμα, πολύ λίγο δηλαδή, και το αραίωσα με πάρα πολύ νερό. Είναι το χρώμα που είχα βάψει στις καρέκλες, το πολύ ανοιχτό μπέζ, και έκανα ένα white wash πάνω στην κορνίζα. Αυτό το έκανα γιατί ήθελα να της δώσω μία παλαίωση, δηλαδή να έχει μέσα και κάποια φωτεινά σημεία, και θα σας μιλήσω για αυτή την τεχνική αργότερα που θα ασχοληθούμε με τον καναπέ. Πέρασα λοιπόν κατά διαστήματα αυτό το πολύ αραιωμένο χρώμα και μετά το σκούπισα για να φύγει το περιττό. Δεν το έκανα αυτό με μιας πάνω στην κορνίζα γιατί δεν θέλουμε να στεγνώσει, οπότε κατά διαστήματα και μετά αφαιρούμε με ένα πανί το περιττό χρώμα. Το επόμενο που έκανα ήταν να περάσω κερί, ένα σκούρο κερί με ένα στρογγυλό πινέλο. Το πέρασα έτσι πολύ καλά για να μπει μέσα σκαλίσματα και να αφήσει και αυτό τη δική του παλαιότητα πάνω στην κορνίζα. Το κυκλικό πινέλο αυτό βοηθάει πάρα πολύ έτσι ώστε να κάνετε με κυκλικές κινήσεις το κερί και να περαστεί σε όλα τα σημεία αυτά που είναι δύσκολα, μέσα στα σκαλίσματα δηλαδή. Το χρησιμοποιούμε συνήθως όταν κάνουμε τέτοιες τεχνικές παλαιώσεις σε έπιπλα ή σε διάφορα αντικείμενα. Οπότε λοιπόν το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Έχω αφήσει και μερικά λευκά σημεία, γι' αυτό κάναμε και το white wash νωρίτερα. Και το επόμενο βήμα είναι με ένα πανί να σκουπίσουμε αυτό το κερί για να το αφαιρέσουμε το περιττό και να γυαλίσουμε φυσικά την κορνίζα, γιατί όσο τρίβεις τόσο γυαλίζεις. Επόμενο βήμα είναι η λάμψη και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην δώσουμε λάμψη πάνω σε αυτή την κορνίζα γιατί θέλουμε να την αναδείξουμε, οπότε πήρα ένα απλό μεταλλικό χρώμα σε μπρονζέ και πέρασα με το δάχτυλο σε μερικά σημεία που προεξέχουν πάνω σε αυτή την κορνίζα. Θα δείτε δηλαδή και μόνοι σας ότι όλα τα σημεία αυτά που προεξέχουν τα περνάω σιγά σιγά με αυτό το χρωματάκι, το μπρονζέ, το οποίο δίνει μια εξαιρετική λάμψη. Το περνάω προσεκτικά για να μην πάει παντού και μετά το τρίβω έτσι ελάχιστα για να δώσω τη λάμψη που χρειάζεται. Αφού τελείωσα με όλα τα χρώματα που ήθελα να περάσω πάνω στην κορνίζα, μετά πήρα ένα καθαρό μαλακό πανί και έτριψα αρκετή ωρίτσα όλη την κορνίζα γύρω-γύρω και με λίγη πίεση για να ενσωματωθούν όλα αυτά που έχω βάλει πάνω της. Αν προχωρήσετε σε αυτή την τεχνική, μην φοβηθείτε το τρίψιμο, θα του κάνει καλό ίσα ίσα γιατί και θα δώσει λάμψη αλλά και θα αφαιρεθεί και λίγο από το χρώμα αυτό το μεταλλικό που βάλαμε, έτσι ώστε να ενσωματωθούν όλα μαζί και να δείχνουν ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, σαν αυτό που βλέπετε τώρα. Ο Ζήκος εντωμεταξύ που βλέπει την κορνίζα κάθε φορά να τη στείνω κάπου, πάει και κάθεται μπροστά, λες και θέλει να γίνει και αυτό πίνακα ζωγραφικής, δεν εξηγείται αλλιώς. Πάμε λοιπόν στο καφενείο, κάθε πράγμα που το ετοίμαζα πήγαινα και το τοποθετούσα στη θέση του για να φεύγει σιγά σιγά και να αρχίσει να διαμορφώνεται ο χώρος. Εδώ βρίσκεται ένας μικρότερος καναπές, τον οποίο τον έχω ήδη στον γκαράζ για να τον μεταμορφώσω. Τα τραπέζια όλα θα τα αλλάξουμε, δεν είναι αυτή η κανονική τους μορφή. Οι καρέκλες βρίσκονται εδώ στη θέση που είναι ο καναπές ο μεγάλος, ο οποίος είχε πάει ήδη στον γκαράζ μου τότε. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη μεταμόρφωσή του. Όπως σας είπα λοιπόν, αυτός ο καναπές είναι ένας παλιός παραδοσιακός νησιώτικος καναπές, ο οποίος έχει μήκος σχεδόν 3 μέτρα και κάποια στιγμή πριν από 20 χρόνια είχε δοθεί σε έναν τεχνίτη και είχε προσθέσει αυτή τη δερματίνη πάνω στον καναπέ, στο κάθισμα, αλλά έχει κάνει και μια προσθήκη ξύλου έτσι ώστε να δυναμώσει λίγο την πλάτη και να προσθέσει αυτό το αφρολέξ για να γίνει και πλάτη του καναπέ. Αφαιρώντας λοιπόν όλα αυτά τα σημεία που έπρεπε για να καθαρίσω τον καναπέ και να έχω έναν σκελετό μπροστά μου, διαπίστωσα ότι αυτός ο τεχνίτης είχε κάνει μια άψογη δουλειά. Ήταν ένας κορυφαίος τεχνίτης τότε στην Ερμιόνη, που δυστυχώς η τέχνη του δεν συνεχίστηκε. Εμένα βέβαια αυτή η άψογη δουλειά του με βασάνισε αρκετά, γιατί έπρεπε να αφαιρέσω από τον καναπέ άπειρα συρραπτικά, άπειρα καρφιά από τους καμπαράδες που είχε προσθέσει έτσι για να ενώσει το ύφασμα με τον καναπέ και να έχει ένα όμορφο αποτέλεσμα. Σύν ότι το αφρολέξ της πλάτης ήταν κολλημένο και με κόλλα, οπότε αυτό δυσκόλευε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Είχα να αντιμετωπίσω και την κόλλα και τα συρραπτικά και τα καρφιά και τις τρύπες και εδώ είναι η κατάσταση του καναπέ εφόσον έχω αφαιρέσει το αφρολέξ. Σε ένα σημείο κιόλας έχει ραγίσει η πλάτη και την είχαν στερεώσει τότε με συρραπτικά.
Αφού λοιπόν είδα σε τι κατάσταση βρίσκεται το πάνω μέρος του καναπέ, η πλάτη δηλαδή, ξεκίνησα να αφαιρώ και το κάτω μέρος του καναπέ, το αφρολέξ δηλαδή το κάτω, αφαίρεσα και από εκεί τα συρραπτικά, τα καρφιά και το ύφασμα για να έχω, όπως σας είπα, ένα σκελετό μπροστά μου, να δω τι θα κάνουμε στο τέλος. Αυτή ήταν η πιο δύσκολη και η πιο κουραστική διαδικασία όλης αυτής της μεταμόρφωσης. Ήταν πάρα πολλές οι ώρες που χρειάστηκαν για να τον καθαρίσω, για να τον φέρω στην αρχική του μορφή, να μην έχει τίποτα πάνω του. Οπότε λοιπόν, αφού με έπιασε η νύχτα, τα παράτησα όλα, τον άφησα τον καναπέ κάτω, πήγα να ξεκουραστώ για να γυρίσω την επόμενη μέρα με πιο καθαρό μυαλό, με πιο πολύ κέφι και όρεξη και δύναμη να προχωρήσουμε στη μεταμόρφωση αυτού του ασχημόπαπου σε κύκνο, όπως σας είπα. Την επόμενη μέρα ξεκίνησα να κάνω δοκιμές για να αφαιρέσω το βερνίκι πάνω από τον καναπέ. Και το έκανα αυτό με το Mr. Muscle, όπως σας έδειξα, το οποίο είναι καθαριστικό φούρνου. Όμως για να δείτε πόσο ισχυρό είναι, έκανα μία δοκιμή στο πάνω μέρος, αυτή τη βεντάλια που έχει σαν διακοσμητικό ξύλινο πάνω ο καναπές, και το ψέκασα, το άφησα λίγη ώρα και δείτε πώς λειτουργεί πάνω στο βερνίκι, το οποίο το αφαιρεί εντελώς, δηλαδή το διαλύει. Φανταστείτε πόσο ισχυρό φάρμακο είναι αυτό, και πραγματικά μου έκανε και εμένα εντύπωση. Οπότε λοιπόν, αφού άφησα μισή ωρίτσα ακριβώς τον αφρό αυτόν πάνω σε αυτό το ξύλινο σημείο, πήρα ένα τσαλόσυρμα και άρχισα να το τρίβω για να αφαιρέσω το βερνίκι πάνω σε αυτό το σημείο, το οποίο είναι δύσκολο, έχει αυτές τις καμπύλες όπως βλέπετε. Έτσι λοιπόν, αυτό το φάρμακο είναι ιδανικό να ξέρετε όταν έχετε να αφαιρέσετε βερνίκι από δύσκολα σημεία, από σκαλίσματα κτλ. Όπως βλέπετε, έχει αφαιρεθεί αρκετό από το βερνίκι του πρώτου χεριού, οπότε το πέρασα και ένα δεύτερο για να δούμε μέχρι πόσο μπορεί να αφαιρέσει αυτή η συγκεκριμένη τεχνική με το φάρμακο αυτό και με το ατσαλόσυρμα, με το τρίψιμο, να δούμε πόσο βερνίκι μπορεί να αφαιρεθεί και να δούμε σε τι κατάσταση θα φέρει το ξύλο μετά στη συνέχεια. Με το ίδιο φάρμακο ψέκασα επίσης και κάποια άλλα δύσκολα σημεία που εκεί δεν υπήρχε λόγος να κουραστώ ούτε με το γυαλόχαρτο, το τριβείο φυσικά δεν αναλαμβάνει τέτοιες δουλειές, είναι πολύ λεπτομέρεια, οπότε ψέκασα και σε αυτά τα σημεία που είναι έτσι πιο σκαλιστά και πιο δύσκολα από το φάρμακο αυτό. Άφησα λοιπόν μισή ώρα ξανά να λειτουργήσει το φάρμακο και στο συγκεκριμένο σημείο που το περνάω για δεύτερη φορά βλέπω το ατσαλόσυρμα που βγαίνει ακόμα βρώμικο, βγάζει ακόμα δηλαδή βερνίκι. Αυτό ήταν και το τελευταίο που έβγαλε, δεν το πέρασε άλλο χέρι, απλά είναι πολύ σημαντικό μετά να σκουπιστεί πάρα πολύ καλά με βρεχμένο πανί, με πετσέτα, με αρκετά βρεχμένο πανί και πολλές φορές να πληθεί το πανάκι ας πούμε και μετά να ξαναπεραστεί, έτσι ώστε να φύγουν από πάνω όλα τα υπολείμματα που έχουν μείνει του βερνικιού και του χρώματος βέβαια που έχει διαλυθεί και μένει πάνω και στο συγκεκριμένο σημείο. Πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει οπωσδήποτε να το αναφέρω είναι ότι αυτή η δουλειά θα γίνει οπωσδήποτε με γάντια και με μάσκα στο πρόσωπο για την αναπνοή. Είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό φάρμακο, εγώ προσωπικά δεν το έχω πάρει ποτέ για το φούρνο γιατί με πιάνει στην αναπνοή και δεν το αντέχω. Οπότε λοιπόν για να κάνετε αυτή τη δουλειά θα πρέπει οπωσδήποτε γάντια και μάσκα στο πρόσωπο. Τα υπόλοιπα μέρη του καναπέ αποφάσισα να τα κάνω με το τριβείο. Ξεκίνησα με το ένα μπράτσο για να δω πόσο χρόνο θα μου πάρει, αν βγαίνει εύκολα το βερνίκι. Δεν ήταν κάτι εύκολο, βέβαια παρόλο που είναι επίπεδη επιφάνεια εκεί και μπορείς να τρίψεις με την άνεσή σου, δεν ήταν μια εύκολη δουλειά γιατί φάνηκε ότι ήταν πολύ δυνατό το βερνίκι, μάλλον είχε περαστεί πολλά στρώματα. Έτσι λοιπόν πέρασα με το τριβείο το ένα μπράτσο και περίμενα να δω πώς θα συνεχίσω μετά στη συνέχεια. Εδώ βλέπετε που έχει στεγνώσει ήδη το φάρμακο. Σε αυτό το σημείο έχω περάσει μόνο μία φορά, έχω τρίψει με το σύρμα και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Έχει διαλυθεί τελείως το βερνίκι με το χρώμα, έχει φύγει εντελώς. Οπότε εδώ λειτουργήσε πάρα πολύ καλά αυτή η τεχνική, καθώς επίσης το ίδιο ισχύει και για αυτή τη βεντάλια, τη διακοσμητική, που βρίσκεται πάνω στον καναπέ. Έτσι λοιπόν αποφάσισα τα υπόλοιπα σημεία του καναπέ να τα ψεκάσω με αυτό το σπρέι, με τον αφρό, για να τελειώνω πιο γρήγορα. Άφησα λοιπόν το φάρμακο να δράσει όπως σας είπα μισή ώρα και σε αυτό το σημείο και θέλω να το δείτε εδώ γιατί θέλω να δείτε σε κανονική κίνηση με πόση ευκολία φεύγει το βερνίκι. Είναι η επιφάνεια πιο επίπεδη και δεν με δυσκολεύει καθόλου όπως τα σκαλίσματα πριν που ήθελαν περισσότερο τρίψιμο για να μπει σε όλες αυτές τις εσοχές το σύρμα για να τρίψει το βερνίκι να φύγει. Εδώ με πολύ ελαφριά περάσματα, έτσι με μερικές κινήσεις, βλέπουμε το βερνίκι που διαλύεται και εξαφανίζεται πραγματικά.
Εδώ λοιπόν έχουν στεγνώσει όλα τα σημεία τα οποία έχω περάσει με το φάρμακο. Βλέπετε εδώ αυτό το μπράτσο είναι πεντακάθαρο. Το έχω τρίψει μόνο με το σύρμα και μετά έχω καθαρίσει με βρεγμένο πανί. Τα σκαλίσματα από κάτω που τα είχαμε περάσει νωρίτερα, φαίνεται πόσο καθαρά είναι. Το ένα μπράτσο το άλλο το είχα τρίψει. Και εδώ βλέπουμε και τη βεντάλια η οποία έχει γίνει σχεδόν κάτασπρη, δηλαδή έχει φύγει το χρώμα τελείως. Αφού τελείωσα με τα μπράτσα του καναπέ, μετά έπρεπε να πάρω μια μεγάλη απόφαση. Τι να κάνω με αυτό το ξύλο στην πλάτη, να το αφήσω ή να το αφαιρέσω. Τελικά το αφαίρεσα και πολύ καλά έκανα, γιατί τον επανέφερα τον καναπέ στην εντελώς αρχική του μορφή. Βέβαια, τα συρραπτικά που αντίκρισα όταν το έβγαλα ήταν πραγματικά απίστευτα και δεν ήταν μονά, ήταν και διπλά παρακαλώ. Αφού αφαίρεσα λοιπόν τα συρραπτικά, μετά πέρασα αφρό, τον άφησα και αυτόν μισή ώρα για να δω τι αποτέλεσμα θα έχει εκεί, γιατί όπως βλέπετε σε κάποιο σημείο ήταν πιο σκούρο το χρώμα εκεί και άρχισαν να μου μπαίνουν υποψίες ότι τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δύσκολα σε αυτή την περίπτωση. Μέχρι να στεγνώσει ο αφρός, έτριψα και μερικά άλλα σημεία, εντωμεταξύ η νύχτα με έπιασε πάλι όπως βλέπετε, τα παράτησα για άλλη μια φορά και πήγα την επόμενη μέρα να συνεχίσω την δουλειά μου. Την επόμενη μέρα, όπως βλέπετε, αυτό είναι το αποτέλεσμα με το τρίψιμο, με το σύρμα και με το φάρμακο και οι υποψίες μου βγήκαν αληθινές. Σε αυτό το σημείο το δύσκολο αυτό κομμάτι φάνηκε ότι δεν θα φύγει με μεγάλη ευκολία, οπότε λοιπόν η επόμενη λύση δεν είναι άλλο παρά το τριβείο. Και εδώ να σας πω ότι ξεκίνησα με γυαλόχαρτο νούμερο 80, μετά το πέρασα με το νούμερο 120 και τελείωσα με το νούμερο 220. Με αυτή την σειρά πέρασα με το τριβείο αυτά τα σημεία για να αφαιρέσω όσο περισσότερο χρώμα γίνεται. Ήθελα εντελώς να αφαιρεθεί το χρώμα, να μην έχει καθόλου σκιές. Του πάρισα και τον καναπέ για να με βοηθήσει να δώσω και πίεση στο τριβείο να κάνω αυτή τη δουλειά και εντωμεταξύ έτριψα και όλα τα υπόλοιπα μέρη του καναπέ με το 120 και μετά, ελάχιστα με το 120 και μετά με το 220 για να δώσω μια λεία επιφάνεια στον καναπέ και έτσι και έγινε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, έφυγαν όλα μετά από αρκετό τρίψιμο και με τα φάρμακα και με τα τριψίματα, με όλα αυτά καθάρισα το χώρο και πάμε να περάσουμε στο επόμενο βήμα που είναι το βάψιμο και έχω πολλά να σας πω τώρα εδώ. Επέλεξα να βάψω τον καναπέ με την τεχνική White Wash και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ένα πλύσιμο με λευκό χρώμα. Εδώ βέβαια να σας πω ότι μπορεί το χρώμα να είναι και άλλο χρώμα της επιλογής σας. Μπορεί να είναι και γκρι και μαύρο και καφέ, ό,τι σας αρέσει. Η τεχνική όμως έχει ως εξής. Βάζουμε μερικές κουταλιές από το χρώμα μας μέσα σε ένα μπουλάκι και μετά το αραιώνουμε με αρκετό νερό, με το διπλάσιο νερό ή και λίγο παραπάνω. Έτσι έχω κάνει και εγώ τώρα εδώ. Το χρώμα μου είναι αυτό που έχω βάψει και τις καρέκλες, είναι δηλαδή το ανοιχτό μπέζ χρώμα. Το έχω αραιώσει με μπόλικο νερό και δείτε τη ρευστότητά του. Έτσι πρέπει να είναι, να είναι πάρα πολύ νερουλό δηλαδή. Έχουμε το χρώμα, την απόχρωση και έχουμε και αρκετό νερό το οποίο έχει διαλύσει το χρώμα και είναι πάρα πολύ ρευστό. Μετά με το πινέλο περνάμε πάνω στην επιφάνεια που θέλουμε, στην ξύλινη επιφάνεια, την καθαρή, χωρίς βερνίκια, να ξέρετε ότι πάνω σε βερνίκι δεν μπορεί αυτό να λειτουργήσει. Πέρασα λοιπόν και εγώ με το πινέλο, με μια έτσι μπόλικη και πολύ γερή δόση από αυτό το χρώμα και μετά πήρα ένα καθαρό πανί και άρχισα να σκουπίζω αυτό το χρώμα για να φύγει το περιττό και να μείνει μόνο μια απόχρωση λευκή, μια ανοιχτόχρωμη απόχρωση πάνω στο ξύλο του καναπέ. Αυτή λοιπόν η τεχνική, όπως καταλαβαίνετε, έχει την ιδιότητα να δίνουμε απόχρωση στο ξύλο που θέλουμε, να αφαιρούμε δηλαδή το φυσικό του χρώμα που μπορεί να είναι άσχημο, να είναι πορτοκαλί σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να είναι κίτρινο, οτιδήποτε. Και με αυτή τη τεχνική αφαιρούμε αυτή την κιτρινίλα, δίνουμε απόχρωση στο ξύλο, αλλά ταυτόχρονα διατηρούμε τα νερά του και τη φυσικότητά του. Επίσης, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το αναφέρω, είναι ότι αυτή η διαδικασία όταν θα γίνει πάνω σε ένα έπιπλο, σε καναπέ, σε τραπέζι, σε καρέκλες, σε ένα μπουφέ, οπουδήποτε, πρέπει να γίνει κατά διαστήματα. Δηλαδή, δεν μπορείτε να πείτε ότι θα περάσω με χρώμα όλο τον καναπέ και μετά θα τον σκουπίσω με το πανί για να φύγει το χρώμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί θα αρχίσει να ποτίζει το ξύλο με το χρώμα και δεν θα μας αφήσει τα νερά πίσω που θέλουμε. Οπότε, καλύτερα αυτό να γίνει κατά διαστήματα, κομμάτι-κομμάτι, για να έχουμε έτσι το αποτέλεσμα που θέλουμε. Να δώσουμε δηλαδή μια λευκότητα στο έπιπλό μας ή τέλος πάντων μια απόχρωση που θέλουμε, αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσουμε και τα όμορφα νερά που έχει το ξύλο.
Αυτή η τεχνική, να ξέρετε, θα γρέψει λίγο το ξύλο. Είναι φυσικό αυτό, γιατί έχουμε βάλει αρκετό υγρό πάνω με το χρώμα και έχουμε ενεργοποιήσει τις ίνες του ξύλου, οπότε θα πρέπει με ένα ελαφρύ γελόχαρτο να το λιάνουμε με πολύ απαλές κινήσεις, δεν χρειάζεται ούτε τρίψιμο ούτε πίεση. Με ένα γελόχαρτο πολύ λεπτό, εγώ πήρα γελόχαρτο σφουγγαράκι, έτριψα όλο τον καναπέ πάρα πολύ απαλά, τον σκούπισα και μετά πέρασα σε ένα δεύτερο χέρι white wash για να του δώσω έτσι μια πιο έντονη λευκή απόχρωση. Φυσικά θα μπορούσα να αφήσω και ένα χέρι μόνο πέρασμα, όμως έκανα μία δοκιμή και πάνω στο πρώτο χέρι, αφού είχε στεγνώσει βέβαια, πέρασα λίγο βερνίκι, έτσι μερικές πινελιές για να δω πώς θα αντιδράσει. Σχεδόν εξαφανίστηκε λίγο το χρώμα, δηλαδή είχε μεν μια λευκή απόχρωση, όμως εμείς θέλαμε πιο έντονο αποτέλεσμα, θέλαμε δηλαδή να γίνει ο καναπές πιο λευκός. Αυτό είναι καθαρά θέμα επιλογής, θα το κάνετε μόνοι σας με τις δοκιμές σας και θα αποφασίσετε τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο. Αφού τελείωσα με τα μπράτσα του καναπέ, μετά έπρεπε να ασχοληθώ με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και αυτό ήταν οι τρύπες που είχαν αφήσει τα συρραπτικά πάνω στην πλάτη του καναπέ. Τα ξυλόγλυπτα λοιπόν είναι αυτά που μου έδωσαν τη λύση για να καλύψω όλες αυτές τις τρύπες πάνω στον καναπέ. Τα αγόρασα όλα από το Lion's Apple, είναι ένα κατάστημα που έχει τα πάντα σε ξυλόγλυπτα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, απίστευτη ποικιλία σε σχέδια και σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτά που σας δείχνω τώρα είναι οι τρέσες, οι διακοσμητικές, είναι εύκαμπτες. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τεχνική για να χρησιμοποιήσεις όλα τα ξυλόγλυπτα, θα σας τη δείξω αργότερα. Αυτά τα συγκεκριμένα, τα όμορφα διακοσμητικά, τα πήρα γιατί είναι ωραίο τώρα με την ευκαιρία αυτή της ανανέωσης του καναπέ να δώσουμε έτσι και ένα ωραίο διακοσμητικό στοιχείο. Τα συγκεκριμένα θα μπουν σε ένα σημείο που έχει συρραπτικά για να στερεωθεί το ξύλο όπως σας έδειξα πριν και αυτό το όμορφο έτσι διακοσμητικό είναι για να μπει ακριβώς κάτω από τη βεντάλια που πάλι και εκεί είχε ένα σημείο που δεν μου άρεσε έτσι και ήθελα να το καλύψω, οπότε τη λύση για όλες αυτές τις άσχημες λεπτομέρειες και τις άσχημες εμφανίσεις που μπορεί να έχει ένα έπιπλο μπορείς να τις καλύψεις πάρα πολύ εύκολα με αυτά τα όμορφα ξύλινα διακοσμητικά. Το κατάστημα είχαμε τη χαρά να μας κάνει δώρο και μερικά άλλα ξυλόγλυπτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν όλα ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι και σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσουμε και σε άλλα πράγματα που έχουμε στην πορεία να φτιάξουμε, γιατί είναι έτσι μια πάρα πολύ ωραία προσθήκη στα έπιπλα να διακοσμείς και να τους αλλάζεις τελείως την εμφάνισή τους με κάτι τόσο όμορφο και απλό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να βάλουμε τα ξυλόγλυπτα πάνω στην πλάτη του καναπέ για να την ομορφύνουμε. Αυτό το συγκεκριμένο το πήρα για να βάλω σε αυτό το σημείο εκεί κάτω από τη βεντάλια, γιατί είχε κάτι έτσι λίγο άσχημο που δεν μου άρεσε. Βέβαια ήταν λίγο μακρύ όπως βλέπετε και εκεί είχα υπολογίσει να βάλω την τρέσα από κάτω. Οπότε έκανα μερικές δοκιμές από τα διάφορα σχέδια που είχα για να δω τι θα ταιριάξει περισσότερο και τι μου αρέσει για να το τοποθετήσω στη θέση που πρέπει. Οπότε λοιπόν μετά από τις δοκιμές αποφάσισα να χρησιμοποιήσω αυτό που ήδη είχα ορίσει να μπει στο συγκεκριμένο σημείο, απλά έπρεπε να το κόψω λίγο και όπως είδατε για να το κόψω έπρεπε πρώτα να το ζεστάνω. Ο θερμός αέρας από το πιστολάκι των μαλλιών ζεσταίνει το ξυλόγλυπτο και το μαλακώνει, οπότε μετά μπορείς να το επεξεργαστείς και να το κάνεις ό,τι θέλεις. Το ζεσταίνεις πάλι λίγο ακόμα από την κάτω πλευρά του, μετά βάζεις κόλλα, ατλακόλ, απλή ξυλόκολλα δηλαδή, και μετά το κολλάς στο σημείο που θέλεις και κολλάει άψογα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Αφού κόλλησα λοιπόν αυτό το κομμάτι, έκανα για τη δοκιμή με την τρέσα και την παίρνει ακριβώς από κάτω. Μετά αφαίρεσα την περιττή κόλλα με μία μπατονέτα και πήγα να τοποθετήσω την τρέσα, η οποία όπως βλέπετε αμέσως μόλις τη ζεσταίνω γίνεται εύκαμπτη, μαλακώνει και έτσι μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και να την κολλήσεις οπουδήποτε θέλεις, ακόμα και σε ένα στρογγυλό αντικείμενο δηλαδή, μπορείς τέλεια να την προσαρμόσεις. Όταν ζεσταίνεται δηλαδή, γίνεται σαν πλαστελίνη, πάρα πολύ εύκολο αυτό και πολύ βολικό. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία για να τοποθετήσεις τα ξυλόγλυπτα. Σε αυτό το σημείο το συγκεκριμένο έκοψα κιόλας λίγο για να το κολλήσω εκεί ακριβώς στην πλάτη του καναπέ που είναι έτσι λίγο πιο κυρτή και μετά με ατλακόλ πάλι, με ζέσταμα με το πιστολάκι, κόλλησα όλη την τρέσα, αφαίρεσα το περιττό από την κόλλα με μπατονέτα και έτσι με αυτόν τον τρόπο εξακολούθησα και κόλλησα όλη την τρέσα στα σημεία αυτά που ήταν οι τρύπες από το μαξιλάρι που είχα αφαιρέσει νωρίτερα.
Εν τω μεταξύ δεν χρειάζεται να σας πω ότι με έπιασε πάλι νύχτα, οπότε τα άφησα πάλι, γιατί τις νύχτα στα καμώματα το ξέρετε τι τα κάνει η μέρα, τα βλέπει και γελά, οπότε προχώρησα στα επόμενα διακοσμητικά, τα τοποθέτησα την επόμενη μέρα για να έχω πιο καθαρό μυαλό, γιατί μέσα στη νύχτα μπορεί να γίνουν και διάφορα, έτσι και μέσα στο σκοτάδι, διάφορα λάθη. Πάμε λοιπόν τώρα να σας δείξω και το άλλο διακοσμητικό που πρόσθεσα, αυτό που σας είπα ότι θέλω να καλύψω εκείνο το σημείο που έχει τα συρραπτικά. Βλέπετε λοιπόν πόσο όμορφα με αυτά τα έτσι τα απλά διακοσμητικά ξύλινα αντικείμενα που πολλοί δεν τα γνωρίζουν, γιατί και εγώ δεν τα είχα ξαναχρησιμοποιήσει, ήταν η λύση για να καλύψω αυτά τα ελαττώματα που είχε αφήσει πίσω του ο καναπές από την παλαιότητά του. Αφού λοιπόν κόλλησα όλα τα διακοσμητικά και είχαν στεγνώσει πια, πέρασα και στο βάψιμο της πλάτης, έκανα και εκεί δύο χέρια με το white wash και αυτό που σας δείχνω τώρα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ έχει στεγνώσει ήδη ο καναπές από το βάψιμο, είναι έτοιμος να τον περάσω με βερνίκι. Δείτε πόσο όμορφος έχει γίνει, πραγματικά μία μεταμόρφωση που δεν το περιμένεις. Βέβαια, είδατε, είχε πάρα πολύ δουλειά, ασχολήθηκα μέρες και ώρες ατελείωτες για να το φέρω σε αυτή την εμφάνιση. Όλα αυτά τα ξεχνάς και την κούραση και το χρόνο που σου πήρε όταν βλέπεις το αποτέλεσμα και είναι αυτό που σου αρέσει και αυτό που ήθελες να πετύχεις. Και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω πως φέρθηκα με πολύ σεβασμό σε αυτό το συγκεκριμένο καναπέ, έτσι δηλαδή όπως πρέπει να φερόμαστε σε κάθε τι παλιό αντικείμενο που πέφτει στα χέρια μας. Προτίμησα να τον αφήσω στην αρχική του μορφή, χωρίς να χάσει κάτι από την αξία του, παρά μόνο να τον αναδείξω όσο περισσότερο μπορώ και νομίζω ότι σε κάποιο σημείο το κατάφερα αυτό. Επόμενο και τελευταίο βήμα είναι το πέρασμα με το βερνίκι. Είναι το βερνίκι της Polyvine, είναι πατώματος, είναι αυτό που χρησιμοποίησα και για τις καρέκλες για να είναι πολύ ανθεκτικές και δίνει ένα πολύ ωραίο σατινέ φινίρισμα. Και επίσης τέλος να σας πω ότι ανάμεσα από τα δύο βερνίκια πέρασα όλο τον καναπέ με ένα πολύ ψηλό γυαλόχαρτο, με το σφουγγαράκι γυαλόχαρτο για να το λιάνω και να έχει μια πάρα πολύ λία επιφάνεια. Πριν περάσουμε στο ύφασμα, θέλω να επισημάνουμε λίγο και να πούμε, αν παρατηρήσατε κι εσείς, πώς έχουν αναδειχθεί τα νερά περνώντας το βερνίκι. Τα νερά του ξύλου δηλαδή βγήκαν όλα στην επιφάνεια περνώντας με το βερνίκι. Αυτό ήταν πραγματικά υπέροχο, με έκανε να χαρώ πάρα πολύ. Πάμε λίγο και στο ύφασμα, να σας πω στα γρήγορα την ιστορία του, γιατί αυτό που βλέπετε τώρα που έχω απλώσει πάνω στον καναπέ είναι ένα ύφασμα το οποίο δεν το είχα επιλέξει, το χρώμα του. Έγινε λάθος από τη φωτογραφία, από το site που το παρήγγειλα. Είναι ένα μπέζ σκούρο χρώμα, το οποίο δεν μου άρεσε, δεν ήταν αυτό που φαινόταν καλά στο site, οπότε σε πολύ άψογη συνεννόηση με το κατάστημα αυτό, το οποίο είναι το συλλογή14.gr, οι άνθρωποι εκεί με εξυπηρέτησαν αμέσως και δέχτηκαν πίσω το ύφασμα αυτό που δεν μου τέριαζε και μου έστειλαν το άλλο το οποίο ήταν άψογο. Μέσα από τα μηνύματα και από τις φωτογραφίες καταλήξαμε να μου στείλουν αυτό που βλέπετε τώρα, το οποίο είναι και αυτό που ήθελα στην πραγματικότητα, γιατί ταιριάζει άψογα. Δείτε τι υπέροχο ύφασμα είναι αυτό. Είναι ένα καραβόπανο αδιάβροχο και πολύ σκληρό, έτσι για να αντέξει δηλαδή στη φθορά, εφόσον πρόκειται για το καφενείο όπως ξέρετε. Και επειδή τα ωραία πρέπει να μοιράζονται, γι' αυτό και σας αναφέρω όλη αυτή τη διαδικασία με την αλλαγή του υφάσματος. Οι άνθρωποι όταν είναι επαγγελματίες πραγματικά έχουν να κερδίσουν παρά να χάσουν, ακόμα δηλαδή και αν αυτό ήταν 5 μέτρα από ένα ύφασμα από το τόπι που βρίσκεται στο κατάστημά τους. Εκεί αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο! Το συγκεκριμένο καραβόπανο έχει και φάρδος 2,80, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το φάρδος του για να ντύσετε και άλλο καναπέ ή να κάνετε μαξιλάρια ή δεν ξέρω τι, ό,τι άλλο θέλετε. Οπότε μετά εγώ έκοψα στις συγκεκριμένες διαστάσεις που ήθελα, έκανα έτσι κάποια διπλώματα εκεί τις γωνίες οι οποίες πρέπει να περαστούν καλά για να μην φαίνεται καθόλου το εσωτερικό, το αφρολέξ δηλαδή και το κάτω μέρος. Άφησα και αρκετό ύφασμα κάτω από τον καναπέ έτσι ώστε να μην φαίνονται τα ξεύτια για να κάνω ένα ωραίο δίπλωμα και μετά ένα πολύ καλό τέντωμα και στερέωμα όλα αυτά με το συρραπτικό. Έβαλα και εγώ πολλά συρραπτικά πρέπει να σας πω, ακολούθησα την τεχνική του προηγούμενου τεχνίτη. Καμιά φορά είναι καλό να αντιγράφεις αυτό που βλέπεις γιατί έτσι μαθαίνεις κιόλας. Τέλος, έβαλα λίγη κόλλα ατλακόλ σε κάποια σημεία τα οποία δεν είχαν συρραπτικά και δεν μπορούν να μπουν γιατί εκεί θα φαινόταν άσχημα, οπότε έβαλα μπόλικη κόλλα, ακούμπησα κάποια βαριά αντικείμενα και τα άφησα όλη νύχτα να κολλήσουν. Την επόμενη μέρα ο καναπές ήταν έτοιμος να μεταφερθεί στο καφενείο.
Εδώ οι αποστάσεις στο χωριό είναι πάρα πολύ μικρές. Το εργαστήρι μου από το καφενείο στο λιμάνι είναι μερικά μέτρα, οπότε γίνονται όλα με τα χέρια και με τα πόδια. Πήγαμε στο καφενείο, κάναμε στην άκρη τις καρέκλες. Εκεί σε αυτόν τον πανέμορφο πέτρινο τοίχο είναι η θέση του καναπέ, γιατί τον πιάνει ολόκληρο. Έχει μπροστά ένα τραπέζι το οποίο θα το πάρω στην πορεία να το μεταμορφώσω και αυτό. Έχω σκεφτεί κάποιες τεχνικές να κάνω και εδώ, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Όλα τα βλέπουμε κάνοντας και βλέποντας και κάνοντας μάλλον. Μόλις βάλαμε το καναπέ στον τοίχο, πραγματικά φώτισε ο τόπος. Τέριαζε τόσο πολύ αυτή η εμφάνιση του καναπέ με τον τοίχο που δεν το περιμέναμε ούτε κι εμείς. Πραγματικά ήταν μια πάρα πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη και χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ όλοι μόλις είδαμε αυτή την αλλαγή. Και πείτε μου, πραγματικά τώρα δεν είναι σαν το ασχημόπαπο που μεταμορφώθηκε σε κύκνο? Έτσι το βλέπω από την αρχή, γι' αυτό το ξαναλέω. Θα περιμένω να μου πείτε και τα δικά σας σχόλια φυσικά, να μου πείτε τις εντυπώσεις σας. Σας έχω δείξει σήμερα διάφορες τεχνικές, ελπίζω να τις βρήκατε όλες χρήσιμες. Πάνω στον καναπέ έχουμε τοποθετήσει πρόχειρα τα μαξιλάρια που υπήρχαν ήδη στο καφενείο. Δεν είναι αυτά τα μαξιλάρια, έχουμε παραγγείλει άλλα καινούρια σε άλλα χρώματα και άλλες ποιότητες. Θα τα δείτε όλα στην πορεία. Ελπίζω να μην μας πιάσει το Πάσχα, να έχουμε τελειώσει μέχρι τότε. Να σας δείξω όλα αυτά που έχουμε σκεφτεί να κάνουμε, όλες τις μεταμορφώσεις, και το επόμενο βίντεο να είναι το τελικό της τελικής διαμόρφωσης και της μεταμόρφωσης αυτού του πανέμορφου καφενείου που βρίσκεται στο χωριό μου στην Ερμιόνη. Μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε σε λίγα λεπτά πώς δείχνει ακριβώς και εκείνη η γωνιά που έχουμε βάλει τον πίνακα. Βέβαια, τίποτα ακριβώς όπως το βάζουμε τώρα δεν θα το δείτε στην τελική του μορφή, γιατί κάθε φορά που παίρνουμε τα καινούργια πράγματα, τα ανανεωμένα, τους αλλάζουμε και θέση έτσι ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στο χώρο αυτό. Οπότε λοιπόν, εσείς κάντε μια εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, να μην χάσετε το επόμενο βίντεο που θα είναι η ανανέωση του καφενείου ή ολοκληρωτική, και φυσικά για να μην χάνετε ό,τι ανεβάζω εδώ στο κανάλι μου που αφορούν τις κατασκευές και τις ιδέες διακόσμησης, της οργάνωσης και της καθαριότητας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά!